στο δρόμο προς την κάλπη τώρα των εθνικών εκλογών και να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση. Καλεσμένοι μας σήμερα είναι ο κύριος Νάσος Αθανασίου, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Φάνης Παπάς με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Επίσης και η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, υποψήφια βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής στο δυτικό τομέα Β' Αθήνας. Σωστά. Καλώς ήρθατε όλοι. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Από ό,τι βλέπετε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί για επιστροφή στα μνημόνια, στο Διεθνές Πνευματικό Ταμείο. Μας κατηγορεί ότι ο ελληνικός λαός ακούει αυτόν που ομιλεί. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός έχει ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προεκλογικά, μεταεκλογικά. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση από αυτά που έχει πει με αυτά που έχει κάνει. Και το ότι ξεχνάνε πάρα πολύ να πούνε ότι ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιανουάριο του 2015 με όλα αυτά τα προβλήματα του πρώτου εξαμήνου και μετέπειτα μέχρι να φτάσουν στην πραγματικότητα. Αλλά όσον αφορά για αυτά που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, τα λέει σε όλους τους τόνους και νομίζω δεν θα πω στη διαδικασία fake news και γενικότερα τέτοιου είδους αντιλήψεων. Από την άλλη, όμως, θέλω να μιλήσω για την επόμενη μέρα. Επειδή εγώ προσωπικά ο ίδιος τυχαίνει να είμαι ένας νέος που μπαίνω στην κεντρική διοίκηση, ενώ έχω μια μεγάλη εμπειρία αυτοδιοικητική, δήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχω και μια επιχείρηση. Έχω μια επιχείρηση στον πρωτογενή τομέα, μια μεταπαιτική επιχείρηση. Και τα τελευταία χρόνια για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν μίλησε απολύτως κανένας. Βλέπουμε ότι υπήρχε ακόμα και διαφορετικές απόψεις μεταξύ του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Τσίπρα. Όταν έλεγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι πραγματικά πρέπει να δώσουμε αναπνοές, ανάσες στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, να του δώσουμε το δικαίωμα να ευελπιστεί για το μέλλον, να επενδύσει, να του δώσουμε δημιουργία ρευστότητας. Και όταν λέμε ερχόμαστε να μειώσουμε την φορολογία και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, δεν το κάνουμε γιατί ερχόμαστε να κάνουμε μια παραχολογία όπως γίνεται. Το κάνουμε γιατί έτσι ευελπιστούμε την επόμενη. Τόσο εύκολα. Πέρα από τις επιχειρήσεις των θεσμών, θα σας πω ότι μιλάτε και για επενδύσεις, ας πούμε. Επενδύσεις και για νέες θέσεις εργασίας. Θα σας πω για τις επενδύσεις. Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας ακούμε στην Ελλάδα τα τελευταία, μην πω πόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Και τελικά τίποτα δεν χωράει. Πολύ απλά. Βλέπετε ότι μετά τις ευρωεκλογές, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, πόσο θετικά λειτουργήσαν οι αγορές. Μα πώς θα μην λειτουργήσουν όταν βλέπουν στο μέλλον ότι θα έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα θετικό πρόσημα, θα έχει μια σταθερότητα και κυρίως δεν θα παίζει με την κοινωνία. Και γιατί το λέω, να ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη τρεις μεγάλες επενδύσεις που δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο επί κυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι για το Ελληνικό, για την Κόσκο, για τις Κουριές στη δικιά μας περιοχή, που είχαν ξεκινήσει με μια προεκλογική καμπάνια και εγώ δεν ξέρω τι ήτανε, όπου καταφέρανε αυτές να τις παγώσουν. Πώς θα έρθει ένας νέος επενδυτής όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα, δεν υπάρχει μια σοβαρότητα στα άτομα που έρχονται την επόμενη μέρα να αποτελέσουν την κυβέρνηση? Αυτό που δημιουργείται και θα δημιουργηθεί ανάπτυξη είναι κυρίως μια νέα προοπτική, μια νέα πολιτική. Και αυτή η πολιτική έχει να κάνει με αυτό που λέμε για την αυτοδύναμη Ελλάδα. Το εννοούμε. Και όταν λέμε όλοι μαζί μπορούμε να λειτουργήσουμε την επόμενη μέρα, το πιστεύουμε και το εννοούμε. Και κυρίως δεν μπαίνουμε σε διαδικασίες, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια πόλωση και κυρίως προσπαθούν να διχάσουν την κοινωνία, να την τρομοκρατήσουν, θα γίνουν απολύσεις, θα γίνει 7ήμερη εργασία. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν. Και από την άλλη, βλέπω από τον κύριο Θανασίου μια μεγάλη προσπάθεια να πείσει στον κόσμο ότι έκανε λάθος. Αυτό κατάλαβα. Ότι έκανε λάθος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές με τις 9,5 μονάδες. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να έρθουμε και εμείς οι ίδιοι να αποδεχτούμε την κοινή γνώμη. Το τι είναι αυτό που λέει η κοινή γνώμη για μας και κυρίως. Φτάνει πια να διχάζουμε την κοινωνία και να την πολλώνουμε. Είναι σαφές. Σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Παπά, όλα τα μέτρα που ανακοινώνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι θα μπουν στον προϋπολογισμό του 2020. Θα εφαρμοστούν άμεσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα υπάρξουν περικοπές από κοινωνικές δαπάνες, από παιδεία, υγεία για να βγουν αυτά. Ξέρετε όμως ότι ο κύριος Ρέγκλιν και οι Ευρωπαίοι, οι Βρυξέλλες, σας περιμένουν στη γωνία. Γιατί είπαν ότι δεν συμφωνούν με τις κινήσεις της σημερινής κυβέρνησης και επομένως πώς θα τα περάσετε. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε κάτι. Το είπα δεν είπαν όμως. Συγγνώμη, δεν θέλω να διακόψω. Δεν είπαν αυτό ακριβώς. Ότι δεν συμφωνούν. Είπαν ότι ουσιαστικά εντός εισαγωγικών πράξατε μονομερώς, αλλά είχατε συμφωνήσει για την κατάργηση της μείωσης του φορολογίου. Και πρόσθεσαν, αφού ότι θα επαναδιαπραγματευτούν. Είπαν ότι είχαμε επιτυχίες, με την επόμενη ότι θα περιμένουν τον Οκτώβριο, αλλά λέει
Ναι, ναι, είπαν ότι είναι εξαμηνιές προβλέψεις, αλλά παρόλα αυτά έχουν βγάλει μια κάρτα. Επομένως δεν είναι τόσο εύκολο το έργο της Νέας Δημοκρατίας εφόσον θεωρητικά βγει πρώτο κόμμα. Την απάντηση μου την έδωσε ο κ. Αθανασίου. Γιατί πραγματικά πιστεύω στην επόμενη μέρα, πιστεύω στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη και επειδή οι αγορές θα λειτουργήσουν πολύ θετικά και επειδή τυχαίνει και ο ίδιος, όπως είπε προηγουμένως, να ανήκω μέσα σε αυτό το χώρο της επιχειρηματικότητας. Οι αγορές λειτουργούν καλύτερα. Οι αγορές διακόπτονται, κ. Αθανασίου. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν παίρνει. Παρ' όλα αυτά όμως αξίζουμε πραγματικά καλύτερα, γιατί φτάνει, μας κοροϊδέψατε, μας παίξατε σαν κοινωνία. Και να σας πω και κάτι, κύριε Αθανασίου, εγώ ως Έλληνας πολίτης και κυρίως κάτοικος της Θεσσαλονίκης, της επαρχίας Θεσσαλονίκης, με προβληματίζει ακόμα και σκέφτομαι εκείνο που είχατε πει στη Βουλή, ότι εμείς στη Βόρεια Ελλάδα θέλουμε τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ την αγωνία μας να γίνουμε πρωτεύουσα σε ένα άλλο κρατήριο. Δεν ξέρω τι σκεφτόσασταν εκείνη την ώρα μέσα στην Ελληνική Βουλή. Παρόλα αυτά όμως, εμείς θέλουμε να δώσουμε την πραγματική ανάπτυξη. Δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας. Σας παρακαλώ, κύριε, σεβαστείτε. Μία κυρία έχουμε στην παρέα μας. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο. Ελλήνων πολιτών, αυτό το δίπολο, αυτό το δίπολο, αυτό ο διπολισμό. Τι σκεφτόσαστε τόσα χρόνια. Κύριε Αθανασίου, γνωρίζετε από τα τηλεοπτικά. Αυτό είναι αλληλεγγύη που δεν πρέπει να γίνει. Αυτό που δεν πρέπει να γίνει. Κύριε Αθανασίου, γνωρίζετε τα τηλεοπτικά, σεβαστείτε. Όχι, αυτό που έγινε στις εκλογές.